Απαντώντας, λέει, στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, απόφαση συνάθεση τέλη τεχνικού έργου. Εδώ στην παραμάχη τη πρόταση γνωρίζουμε ότι ο δασικό δρόμο νι Α1 νι Τ1 Σκουριέ Γαλατσάνο, τρίτη κατηγορία που διανοίξει την εφαρμογή των Β και Γ σχετικών για να αντικαταστήσει τμήμα υπάρχοντος δασικού δρόμου που διέκτη μέσα από την έκθεση που παραχωρήθηκε στο βορειοδυτικό όριό τη, μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία αφού εξυπηρετεί εντό ή εκτό των δασών την εκμετάλλευση και τη μεταφορά δασικών προϊόντων κατά πάση φύσεω δασικά έργα και δεν συμπίπτει με το εθνικό ή το επαρχιακό δικό δίκτυο. Οι δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας μας, την κίνηση δασεργατών, αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων κλπ. Σχεδόν στο σύνολό τους είναι χωμάτινοι, σχεδιασμένοι για μικρές ταχύτητες, με μικρές ακτινές καμπυλότητες, χωρίς σήμανση κλπ. Και προβλήματα από τη χρήση τους είχαμε ελάχιστα και μπορεί να έχουμε εξαιτίας της μη τήρησης κανόνων κυκλοφορίας για τέτοιους δρόμους. Μικρές ταχύτητες, όχι πέρβαρα οχήματα, μεταφορά δασικών προϊόντων κλπ. Γιατί αν δεν έχει δοθεί αυτός ο δρόμος κυκλοφορία, κακώς έκλειε βαλαγκάκι. Για να πείτε την αδερφή με απόψη. Είναι δασικός και πρέπει να τον παραλάβει το δασαρχείο. Από το δασαρχείο να υπάρχει χαρτί. Δεν λέω εγώ ότι από αλλού. Αν παραδόθηκε και έχει, από το δασαρχείο και έχει δώσει την έγκριση του δασαρχείου, διότι δεν μπορεί, είναι επικίνδυνος. Εδώ είναι ο παράδρομος που κάνει. Αυτόν τον δρόμο θα βρεθώ. Μην ξεχνάτε ποια είναι η δουλειά σας. Σκυλιά φυλάτε τα αφεντικά σας. Να φύγουνε ο Πομπολάς και οι Καναδοί.